Αποστολή και στόχος του προσωπικού του λιμενικού σώματος στο λιμεναρχείο Κυλλίνης είναι η ασφάλεια των πολιτών, των ναυτικών και του περιβάλλοντος. Αποστολή στην οποία ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Κυλλίνη είναι μια υπηρεσία η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα παράλληλα και τις περισσότερες φορές σε εκ διαμέτρου αντίθετες αποστάσεις περιστατικά διαφόρων βαθμίδων. Το λιμεναρχείο Κυλλίνης επεκτείνεται από την άκρα Κουνουπέλη μέχρι και την παραλία του Παλουκίου. Είναι μια ακτογραμμή περίπου 100 χιλιόμετρων. Στη δικαιοδοσία μας υπάρχουν 4 ληφτικά καταφύγια, του Αγίου Παντελεήμονα, του Παλουκίου Αμαλιάδος, της Γλύφας και εδώ της Κυλλίνης. Στην Κυλλίνη επίσης υπάρχει ο λιμένας επιβατικών οχηματαγωγών που εξυπηρετεί 2 νησιά με επιβατικά οχηματαγωγά, πλοία και εμπορικά. Εξυπηρετούμε την Ίσο Ζάκυνθο κατά 100% και κατά 80-90% την νήσο της Κεφαλονιάς. Το λιμεναρχείο Κυλλίνης έχει όμως μια ιδιαιτερότητα. Ο τομέας ευθύνης του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων, κάτι που συναντάται σε ελάχιστα λιμεναρχεία. Στην ακτογραμμή των 100 χιλιόμετρων υπάρχουν προστατευόμενες περιοχές, υπάρχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, υπάρχουν αλιευτικά και εμπορικά σκάφη, υπάρχουν μεγάλες τουριστικές παραλίες και φυσικά υπάρχει ένα μεγάλο λιμάνι, το τρίτο σε κίνηση στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι λίγο πολύ όλα τα λιμεναρχεία έχουν το ίδιο. Απλά σε εμάς είναι όλοι οι τομείς, σε όλοι οι τομείς είναι υπερφορτωμένοι με όλα τα θέματα που μπορούν να εξαντλήσουν στο αντικείμενό τους. Δηλαδή, άλλα λιμεναρχεία μπορεί να έχουν μόνο επιβατική κίνηση, να έχουν μόνο εμπορική κίνηση, να έχουν μόνο αλιευτικό λιμένα ή να έχουν μόνο τουριστικό λιμένα, να μην έχουν κάτι τέτοιο, να έχουν μόνο πάρκα, Ποσειδονίες, προστατευόμενες περιοχές. Ενώ σε εμάς είναι όλο το αντικείμενο του λιμενικού σώματος, βέβαια. Και το κομμάτι βέβαια της παραλίας που έχει έρθει πλέον στη δικαιοδοσία του λιμενικού, είναι ακόμα ένα αντικείμενο εργασίας, το οποίο με τα προβλήματα που έχει, πρέπει να αντιμετωπίσει. Πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κι όμως το ένστολο προσωπικό του λιμεναρχείου με την καθοδήγηση της κεντρικής διοίκησης και υπό τις οδηγίες της λιμενάρχου Κυλλίνης Ανθυποπλοιάρχου Ασημακοπούλου Βασιλικής ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά του. Δεν κρύβουμε ότι πλήθος κόσμου, ο νομός μας γενικότερα και η περιοχή μας και στη δικαιοδοσία μας υπάρχουν 3 δήμοι όπου πλήθος κόσμου έλκεται από την περιοχή και την επισκέπτεται για την ιστορία της, για τα δρόμενα, για τις εκδηλώσεις, τη φυσική ομορφιά, την απόλαυση θαλάσσιων λουτρών και σπορ. Βάσει των αλιευτικών καταφυγίων υπάρχουν αντίστοιχα και αλιευτικό στόλος παράκτειας και μέσης αλίας. Το αλιευτικό καταφύγιο της Κυλλίνης είναι και λιμένας εκφόρτωσης ιχθύων χαρακτηρισμένος επίσημα. Αποστολή μας λοιπόν και στόχος μας και σκοπός μας είναι η ασφάλεια των πολιτών, των ναυτικών και του περιβάλλοντος.